Γνωρίζετε και είχα θέσει και το θέμα και την περασμένη φορά και ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρόσφατα ορίστηκε δικηγόρος για να κάνει εξώδικο στον υπάλληλο ο οποίος είχε προσληφθεί από τη Δημοτική Αρχή για να εισπράττει τα τέλεια λιμενισμού στον Κόρφο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει αποδώσει όλα τα ποσά. Και εκείνο το οποίο χρειάζεται, και επειδή είναι επίγον το θέμα, είναι να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει διαχειριστικός έλεγχος στο Λιμενικό Ταμείο για την χρονιά τη φετινή. Και βεβαίως το αίτημα το οποίο έχω υποβάλει με την αρμοδιότητα που έχω σαν επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας από τις 8 του μηνός, να απαντηθεί, γιατί απέστειλα μετά το θέμα αυτό στο Λιμενικό Ταμείο ερωτηματολόγιο με κοινοποίηση στον κύριο Δήμαρχο, το πρωτόκολλο κτλ. Και νομίζω ότι οι ερωτήσεις οποίες απίφθηνα εκεί βοηθούν και το Λιμενικό Ταμείο και τον Δήμο να κάνει καλύτερα την δουλειά του και να προστατεύσει το δημόσιο χρήμα. Θέλω λοιπόν να μου πει ο κύριος Δήμαρχος, αν προτίθεται η Δημοτική Αρχή και το Λιμενικό Ταμείο, να απαντήσει σε αυτά τα θέματα που έθεσα και θα σας τα καταθέσω τα πρακτικά, αλλά λέω ενδεικτικά, σας ρωτάω αν έχετε ενημερωθεί για το θέμα και αν αληθεύει ότι ο υπάλληλος που είχατε ορίσει εκεί δεν απέδωσε ως όφιλε όλες τις εισπράξεις στο Λιμενικό Ταμείο. Αν έχετε ενημερωθεί ότι έγιναν καταγγελίες πολιτών στον εισαγγελέα για πλαστές αποδείξεις, αν έγιναν καταθέσεις στον προσωπικό λογαριασμό του υπαλλήλου αντί για το λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου, με ποιο τρόπο έγιναν οι παραχωρήσεις θέσεων ελιμενισμού, δηλαδή αποφάσισε για τις θέσεις ελιμενισμού η αρμόδια επιτροπή ή ο υπάλληλος, και τι είδους αποδείξεις έκοβε ο υπάλληλος. Αν έχουν ελεγχθεί οι πληρωμές των διερχομένων σκαφών και εκείνων με ολιγοήμερη παραμονή, γιατί εκεί είναι η δυσκολία να ελεγχθεί αν αποδόθηκαν ή όχι οι εισπράξεις. Και μάλιστα αυτό έπρεπε να έχει γίνει από πολύ νωρίς, μέσα στο καλοκαίρι, και όχι τώρα που έχουν φύγει οι περισσότεροι και έχουν πάει στην Αθήνα και είναι δύσκολο να βρεθούν. Μια σύγκριση με το πόσες αποδείξεις κόπηκαν το καλοκαίρι του 2024 και πόσες κόπηκαν το αντίστοιχο διάστημα του 2023 θα ήταν χρήσιμη για να βρείτε το ποσό το οποίο λείπει από το ταμείο. Ποια ποσά εισπράχτηκαν για τις μόνιμες θέσεις και ποια από τα διερχόμενα σκάφη το καλοκαίρι του 2024 και του 2023. Και φυσικά, αν διορίστηκε νόμιμα ο υπάλληλος και με ποια απόφαση και γιατί απολύθηκε πριν τη λήξη της σύμβασής του. Και βεβαίως, γιατί δεν υπάρχει υπάλληλος τον Οκτώβριο, όπου τώρα ο καιρός είναι καλός και τα χρήματα που χάνει το Λιμενικό Ταμείο είναι σημαντικά, γιατί και αυτή τη στιγμή είναι πολλά σκάφη στον Κόρφο. Με ποια κριτήρια επελέγει ο υπάλληλος και ποια ήταν τα προσόντα του, πλέον του ότι είχε εκλεγεί με το συνδυασμό του Δημάρχου ως τοπικός σύμβουλος. Και γιατί δεν πήρε απάντηση το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μας, η καλή Μαλατέστα, στο Λιμενικό Ταμείο, που υπέβαλε έγκαιρα μέσα στον Αύγουστο τα σχετικά ερωτήματα. Και συνολικά, ποιες είναι οι ενέργειες που κάνει το Λιμενικό Ταμείο για να διασφαλίσει τα συμφέροντα σχετικά με το θέμα αυτό.